Μπήκαμε στα αποδυτήρια και είπαμε ότι αυτή η ομάδα έχει περηφάνεια και πρέπει να γυρίσουμε το παιχνίδι, αν θέλουμε να λεγόμαστε καλή ομάδα. Με την ενέργειά μας στην άμυνα και με την καλή περιστροφή της μπάλας στην επίθεση, βρήκαμε ελεύθερα σουτ. Μας χαρακτηρίζει το καλό σουτ, έχουμε καλά ποσοστά σαν ομάδα, δεν είναι τυχαίο. Και πιστεύω γυρίσαμε γρήγορα το παιχνίδι και μπήκαμε ξανά για να κερδίσουμε. Δεν νομίζω ότι έχω να πω πολλά πράγματα. Δεν χρειάζεται να λέμε κάθε φορά τα ίδια και τα ίδια. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πρέπει να σκέψουμε το κεφάλι, να δουλέψουμε και να μείνουμε ενωμένοι. Ότι για ένα ακόμα συνεχόμενο παιχνίδι είχαμε κάποια διαφορά 10 πόντων, νομίζω, στο ημίχρονο και καταφέραμε και την σιγά-σιγά τη χάσαμε. Αυτό το έχουμε κάνει πολλές φορές σε προηγούμενα παιχνίδια. Έχουμε πει ότι πρέπει να το βελτιώσουμε. Κάποια στιγμή πρέπει να το βελτιώσουμε για όσο το πληρώσουμε. Το πρώτο ημίχρονο είναι το χειρότερο χρονικό διάστημα 20 λεπτών που έχουμε παίξει φέτος. Δεν ανταποκριθήκαμε σε τίποτα από αυτά που είχαμε σχεδιάσει το παιχνίδι. Ο Άρης ήταν δεδομένο ότι θα παίζει με ενθουσιασμό, όπως πάντα κάνει μέσα στο γήπεδό του. Εμείς δεν παίξαμε πουθενά άμυνα και σε κάθε επαφή κάναμε φάουλ. Και στην επίθεση, όπως είπε και ο Μπατίς, έχει δίκιο, παίζαμε εκτός των συστημάτων μας. Εκτός της φιλοσοφίας μας. Αποτέλεσμα, όλα τα σούτ ήταν χωρίς ρυθμό και να παρουσιάσουμε αυτή την εικόνα. Στο δεύτερο ημίχρονο, θα λέγαω ότι ένα δεκάλεπτο το σκορ ήταν 27-10 υπέρ μας. Είχαμε και στις δύο πλευρές του γηπέδου αποτελεσματικότητα. Δύο πρόσωπα είχαμε σήμερα. Ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο. Είχαμε διαβάσει αρκετά καλά το παιχνίδι. Βγάλαμε πολύ μεγάλη ενέργεια στην άμυνα. Προσπαθήσαμε να βγάλουμε εκτός του ρυθμού που έχει η ομάδα του Πανιωνίου και με την ταχύτητα εκτέλεσης που κάνει όλα τα plays. Τα καταφέραμε. Ήμασταν και αποτελεσματικοί στην επίθεση με αποτέλεσμα να προηγηθούμε 10 πόντους. Το δεύτερο ημίχρονο είναι τελείως διαφορετικό. Δεχτήκαμε 24 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, 45 στο δεύτερο. Και αυτό γιατί, τι άλλαξε. Άλλαξε ως ένα πολύ σημαντικό βαθμό η συγκέντρωσή μας στο παιχνίδι. Ένα αυτό, διότι υποπέσαμε ειδικά στο τρίτο δεκάλεπτο σε αρκετά αμυντικά λάθη, γιατί δεν είμαστε συγκεντρωμένοι και δεχθήκαμε 6 τρίποντα. Από εκεί γύρισε το παιχνίδι. Εντάξει, είναι ήττα που δεν θέλαμε να την κάνουμε, γιατί θέλαμε να είμαστε ψηλά στη βαθμολογία σε σχέση με την κατάταξη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάτι.